Μετά από ολόκληρο το καλοκαίρι που παρέμειναν κλειστά τα σύνορα με τη Ρωσία εξαιτίας των αυστηρών υγειονομικών μέτρων, από Δευτέρα ανοίγουν ξανά οι πτήσεις προς Ελλάδα, με τις προσδοκίες όμως να είναι μηδαμινές, αφού η αεροπορική οδηγία δεν επιτρέπει την είσοδο στη χώρα μας άνω των 500 ατόμων την εβδομάδα, που μάλιστα θα διαμοιράζονται στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου. Αποφασίστηκε από την Ελλάδα να προταθεί στη Ρωσία να μπουν τρεις πτήσεις μικρές. Δηλαδή της τάξης του 737-200 αεροπλάνου που χωράει 168 θέσεις, μία πτήση τέτοια εβδομαδιαίως στη Θεσσαλονίκη, άλλη μία στην Αθήνα και άλλη μία στο Ηράκλειο, δηλαδή τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως επί 168 θέσεις μας κάνει 500 θέσεις για όλη τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Άρα αυτό πρακτικά, κύριε Σιφάκη, σημαίνει ότι με αυτές τις τρεις πτήσεις θέλουν να εξυπηρετήσουν ανθρώπους που μπορεί να ήταν και εγκλωβισμένοι στη Ρωσία από την περίοδο της καραντίνας. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που ζουν εκεί. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι. Ακριβώς, να επιστρέψουν. Άρα δεν τίθεται θέμα εισρωής ξένων τουριστών από τη Ρωσία στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση. Υπολογίζεται ότι στο Ηράκλειο θα φτάσουν συνολικά μόλις 650 άτομα από μια αγορά που κάθε χρόνο τροφοδοτεί με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στην Κρήτη. Για παρανόηση και λάθος χειρισμό από πλευράς Υπουργείου Τουρισμού έκανε λόγο ο αντίπας Σιφάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Σε τρεις τελευταίες μέρες υπήρχαν εκατοντάδες τηλεφωνήματα, δεν υπερβάλλω, προς όλους τους συναδέλφους μου που ασχολούμαστε με τη ρώσικη αγορά, για να ο καθένας από τη μεριά του να προλάβει να πάρει έστω ένα μικρό μερίδιο από αυτούς που θα έρθουν. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι από το Υπουργείο Τουρισμού πήγα σε αυτού του είδους η πληροφόρηση και εφόσον διαπίστωσαν το πρώτο βράδυ ότι υπήρχε η διάχυση της πληροφόρησης με αυτόν τον τρόπο, γιατί τουλάχιστον την επόμενη μέρα δεν έτρεξαν να ενημερώσουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τον τύπο, τα sites κλπ. Ότι ξέρετε, αυτό δεν είναι άνοιγμα της ρώσικης αγοράς. Είναι εξυπηρέτηση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε ή να πάνε ή να έρθουν από την Ρωσία. Μπορώ να σας αναφέρω το παράδειγμα ενός πολύ γνωστού προέδρου μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος ζει στη Ρωσία, ο οποίος εδώ και 4 μήνες δεν μπόρεσε να έρθει στην Ελλάδα. Έχετε σκοπό ή έχετε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού της χώρας μας να κάνει μία διευκρίνηση για να σταματήσει αυτή η παρανόηση? Από την πρώτη στιγμή. Και η απάντηση που πήρατε από το Υπουργείο Τουρισμού? Καμία απάντηση. Σύμφωνα με την αεροπορική οδηγία για τους ταξιδιώτες από Ρωσία που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιτρέπεται είσοδο στη χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ. Η οδηγία ισχύει από τη Δευτέρα 7 έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.